Η κοινωνία μας διέχεται από μια συλλογική θλίψη, όπως πάντα συμβαίνει μετά από τραγωδίες με τέτοια μαζικότητα. Και μάλιστα όταν αφορούν σε νέους ανθρώπους, τους αντιλαμβάνεστε ότι κινητοποιείτε και το συνέστημά μας ακόμα περισσότερο. Και βεβαίως όλοι μας αντιλαμβανόμαστε ότι με την ανατροπή της νομοτέλειας, στην οποία οι γονείς κυδεύονται τα παιδιά και όχι το αντίθετο, όλοι μας λοιπόν νιώθουμε μια συμπαράσταση αυτόματη. Ίσως οι νεότεροι ταυτίζονται κιόλας με τους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους, τους νέους συμφοιτητές τους, μαθητές τους, αλλά και οι μεγαλύτεροι με τους γονείς των παιδιών που έφυγαν από τη ζωή, γιατί μπορούν εύκολα να μπουν στη θέση τους, να νιώσουν τον πόνο που θα είχαν αν ήταν εκείνοι οι άτυχοι. Αλλά είναι γεγονός ότι αυτή η συλλογική θλίψη συνοδεύεται και με οργή και με θυμό. Στη περίπτωση τη δική μας, της χώρας μας, αυτός ο θυμός εδράζει και στην συσσωρευμένη απογοήτευση και στην κόπωσή μας, θα έλεγα, από τις αστοχίες που βλέπετε ότι δυστυχώς συνθέτουν αυτή την δυσκολία της πολιτείας μας να μπορέσει να ανταποκριθεί στις ανάγκες των πολιτών, προστατεύοντας και προάγοντας τη ζωή και την ασφάλειά τους. Και επειδή έχουμε λοιπόν αυτή την συσσωρευμένη απογοήτευση από τις κρίσεις χρέους, την πανδημία, το Μάρτι, άλλες τραγωδίες όπως η Εύβοια, η Ηλία και βέβαια τώρα αυτό που συνέβη στα Τέμπη, ο κόσμος πολύ πολύ εύλογα βρίσκεται στους δρόμους και διεκδικεί το αυτονόητο, δηλαδή τη σοβαρότητα από τις κυβερνήσεις του. Αυτή λοιπόν η συλλογική θλίψη έχει τα συστατικά που πάντα έχει το πένθος. Θυμό, απογοήτευση, ενοχές σε μεγάλο βαθμό, γιατί όλοι μας σκεφτόμαστε και τις δικές μας ευθύνες σε όλο αυτό, αν κάναμε ό,τι έπρεπε σωστά. Και νομίζω ότι θα δούμε και τις κινητοποιήσεις αυτές να κρατούν αρκετό χρόνο, διότι υπάρχει η καταγραφή τέτοιων τραγωδιών πάντα ως ένα ιστορικό βίωμα. Επειδή ακριβώς κινητοποιούν τόσο το συνέστημα, καταγράφονται ως ένα ιστορικό βίωμα, δηλαδή σαν μια εμπειρία που δεν θα ξεχάσουμε εύκολα. Όπως συζητάμε καμιά φορά για την 11η Σεπτεμβρίου, ή βλέπετε στον κινηματογράφο, που ένας άνθρωπος δεν ξεχνάει τι έκανε εκείνη την ώρα που συνέβη το κακό. Έτσι και εμείς νομίζω ότι δεν θα ξεχάσουμε τι κάναμε αυτή την περίοδο της ζωής μας, όταν πληροφωνόμασταν τα θλιβερά γεγονότα. Νομίζω ότι θα μας απασχολήσει για πολλά χρόνια. Επειδή έρχεται αντιμέτωπος με πολλά δυσάρεστα συναισθήματα, όπως αναφέρατε, τι πρέπει να κάνει, αναζητά υποστήριξη στους ειδικούς? Μετά την κρίση χρέους, σε ένα μεγάλο βαθμό θα έλεγα ότι απομυθοποιήθηκε η πρόσβαση των ανθρώπων στην ειδική ψυχιατρική φροντίδα. Νομίζω ότι αποστιγματίστηκε σε ένα βαθμό, ειδικά στα μεγάλα αστικά κέντρα, λόγω της έκτασης την οποία έλαβαν οι αναφορές των μέσων ενημέρωσης σε προβλήματα της ψυχικής υγείας που αντιμετώπισαν οι συνάνθρωποι μας. Έτσι, νιώσαμε ενδεχόμενα όλοι μας ότι αφορά στον καθένα από εμάς, ότι δεν είναι το πρόβλημα της ψυχικής υγείας κάτι τόσο πολύ ιδιαίτερο που πρέπει να φτάνει κανείς σε πολύ δύσκολες διαγνώσεις, σκληρές διαγνώσεις που αφορούν την ψυχική υγεία για να επισκεφτεί τον ειδικό, αλλά το αντίον μπορεί να ζητήσει τη βοήθεια του ειδικού και για ζητήματα που τα θεωρούμε λίγο πολύ περισσότερο καθημερινά, αλλά τα οποία βλέπουμε ότι ταλαιπωρούν πάρα πολύ την ψυχική μας κατάσταση. Και έτσι να πάρουμε αυτή τη βοήθεια που χρειαζόμαστε, αλλά και την οποία θα σας πω δικαιούμαστε. Γιατί η επιστήμη μας, ως ένας ακρογωνιαίος λίθος του πολιτισμού των ανθρώπων, δηλαδή της ικανότητας του ανθρώπινου είδους να μπορεί να επισκευάσει τον εαυτό του, κάτι μοναδικό για τον άνθρωπο, που μπορεί ο άνθρωπος να επιτείνει τη βιωσιμότητά του, το προσδόκιμο της ζωής, προσφέρει εργαλεία και δυνατότητες σήμερα στον άνθρωπο, ώστε να κάνει και τη ζωή του όχι απλώς μεγαλύτερης διάρκειας, αλλά και πιο ευτυχισμένη, να είναι καλύτερη η ποιότητα της ζωής. Αυτό νομίζω ότι ο κόσμος το καταλαβαίνει και το αφουγκράζεται πια. Οπότε προσέχετε στη δική μας βοήθεια, με λιγότερο φόβο, λιγότερο επηρεασμένος από το παλιό στίγμα ή εκείνο το στερεοτυπικό ταμπού που υπήρχε γύρω από τη βοήθεια των ειδικών γιατρών της ψυχικής υγείας. Επειδή αναφερθήκατε επιγραμματικά, δεν μπορούμε να αναφερθούμε εκτενώς σε όλα τα θέματα, αλλά σίγουρα έχουμε ενεργειακή κρίση, οικονομική, επισιτιστική, την πανδημία. Θα ήθελα μία εκτίμηση για το πώς πρέπει να είναι ο κόσμος στην καθημερινότητα. Ωραία, θα σας πω λοιπόν το εξής. Νομίζω ότι πάντα στη συλλογική θλίψη αυτό που βοηθάει την εξηλαίωση είναι η απόδοση της ευθύνης. Όπως και στις αρχές τραγωδίες, χρειάζεται η κάθαρση. Νομίζω ότι ο κόσμος και η κοινωνία μας αυτό που περιμένει είναι μια πραγματική ανάληψη ευθύνης, η οποία θα ικανοποιεί το αίσθημα δικαίου, το κοινό αίσθημα.
Νομίζω λοιπόν ότι αυτό που κάνει ο κόσμος είναι πολύ υγιές, που κατεβαίνει δηλαδή και συγκεντρώνεται στους δρόμους και κατεβαίνει στις πλατείες και ζητάει αυτό που νιώθει ότι έχει ανάγκη να ζητήσει. Είναι μια πολύ υγιής αντίδραση, η οποία βοηθάει έτσι κι αλλιώς και στην εκτόνωση λίγο πολύ του θυμού και της οργής. Και μακάρι να μετουσιωθεί αυτό και σε ώριμες αποφάσεις των κυβερνώντων με τα χρόνια και να αλλάξουν και λίγο τα πράγματα, γιατί συνοδεύεται αυτή ο θυμός και την απελπισία του κόσμου ότι τίποτα δεν αλλάζει παρά τα κακά που συμβαίνουν το ένα μετά το άλλο. Θα σας πω τόσο ότι η δική μου εκτίμηση είναι πως πράγματι ταλανίζεται αρκετά το πολιτικό σύστημα και σε ό,τι αφορά τη δική μας ψυχική αντίδραση σε αυτό, πρέπει να σας πω ότι ο φόβος μου περισσότερο εστιάζει σε αυτό που λέγατε στην εισαγωγή σας πολύ σωστά, το οποίο γράφω και εγώ συχνά πυκνά, όποτε μου δίνει τη δυνατότητα στο δημόσιο βήμα που μου παρέχετε από εσάς και τους συναδέλφους σας, ότι διαρριγνύεται λίγο-λίγο η κοινωνική συνοχή από αυτή την απώλεια της εμπιστοσύνης μας στους θεσμούς. Βλέπετε, δηλαδή, ότι ο πολίτης σήμερα δεν αισθάνεται ότι πράγματι θα αποδοθεί η δικαιοσύνη, γι' αυτό κατεβαίνει στους δρόμους. Νιώθει ότι θα δικηθεί στο τέλος. Αισθάνεται ότι ενδεχομένως οι θεσμοί μας δεν λειτουργούν υπέρ του, αλλά υπέρ κάποιας, θα έλεγα, elite, ίσως μιας ολιγαρχίας. Και αντιλαμβάνεστε ότι αυτό αμέσως διαρριγνύει την κοινωνική συνοχή, πρώτα και κύρια ότι οι πολίτες δεν νιώθουν πια ότι δεσμεύονται από ένα κοινωνικό συμβόλαιο στο οποίο πρέπει να είναι πολύ συνεπείς με τις υποχρεώσεις τους απέναντι στο κράτος. Έτσι κανείς θα φοροδιαφύγει με λιγότερες ενοχές. Γιατί να πληρώσω τους φόρους μου σε ένα κράτος το οποίο δεν με προστατεύει, δεν με βοηθάει. Αυτό ακριβώς είναι και ο μεγάλος φόβος, πιστεύω, όλων εμάς των ανθρώπων που παρακολουθούμε τις κοινωνικές εξελίξεις από τη σκοπιά της επιστήμης μας, ότι η απώλεια της εμπιστοσύνης στους πολιτικούς θεσμούς διαρριγνύει λίγο-λίγο την κοινωνική συνοχή. Και αυτό είναι και το μήνυμα που πρέπει να πάρουν οι πολιτικές ηγεσίες, ότι πρέπει να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των κοινωνιών στους θεσμούς. Αυτό βεβαίως είναι ένα έργο το οποίο καταλαβαίνετε ότι ξεπερνάει το δικό μου αντικείμενο. Οπωσδήποτε όμως είναι το μήνυμα και το ζητούμενο, το αίτημα, θα έλεγα, το κύριο αυτής της περίοδου.